Καλημέρα, καλημέρα στους συμπολίτες, στους τηλεθεατές. Σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος, όπως είναι γνωστό, οργάνωσε μια ευρεία σύσκεψη για τα ζητήματα υγείας, δημόσιας υγείας στο νομό και κυρίως για τα προβλήματα του νοσοκομείου της πόλης μας, του νομού μας, καλώντας όλους τους τοπικούς αρμόδιους φορείς και όχι μόνο, αλλά και πολίτες να συμμετέχουν προκειμένου να αποφασιστεί ένα ενιαίο πλάνο διεκδίκησης και τήρησης των επισκεπτών, όταν τον τελευταίο καιρό πολλοί έχουν έρθει στην πόλη μας, έχουν υποσχεθεί για την αναβάθμιση και την επίλυση των προβλημάτων υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης του νοσοκομείου μας, αλλά και για ευρύτερων θεμάτων που άπτονται της υγείας, όπως η ανέγερση νέου νοσοκομείου κτλ. Σήμερα λοιπόν εδώ είμαστε όλοι εδώ, προκειμένου συντονισμένα πλέον να αποφασίσουμε το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα για να παρακολουθήσουμε περισσότερο την τήρηση των επισκεπτών και να διεκδικήσουμε δυναμικά και αποφασιστικά την τελική επίλυση των προβλημάτων υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος, ως θεματοφύλακας για τη δημόσια υγεία, έχει την υποχρέωση, αφού γραζόμενος τα προβλήματα καθημερινά, αλλά και μετά από αιτήματα γιατρών και λοιπόν φορέων, απεφάσισε την σύσκεψη αυτή. Ευχόμαστε να έχουμε συμμετοχή και ευχόμαστε να καταλήξουμε σε ένα κοινό συμπέρασμα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας για την ανταπόκρισή του στο από 9 Σεπτεμβρίου 2014 αίτημά μου να συγκληθεί η σημερινή συγκέντρωση όλων των φορέων και των πολιτών, στην οποία θα απεικονιστεί η πραγματικότητα, θα εξεταστούν όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με το νοσοκομείο μας και θα αναλυθούν δράσεις που πρέπει να ακολουθήσουν. Βασικό θέμα της σημερινής συγκέντρωσης είναι να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος να κλείσει το νοσοκομείο, γιατί παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Και όχι μόνο αυτό. Θα πρέπει επιπλέον να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το νοσοκομείο μας από την υποβάθμιση και την περαιτέρω απαξίωση. Προσερχόμαστε, πιστεύω, όλοι στη σημερινή συγκέντρωση με πραγματικό ενδιαφέρον και ειλικρινή διάθεση να σκύψουμε στα υπαρκτά προβλήματα του νοσοκομείου μας, να τα εξετάσουμε όλα σε βάθος και να συμβάλλουμε όλοι μας, ο καθένας, με τον τρόπο και στον βαθμό που μπορεί, στην αντιμετώπιση τους και στη βελτίωση της σημερινής κατάστασης. Εξυπακούεται ότι δεν πρέπει να παρασυρθούμε και να επαναλάβουμε τις γνωστές μετατοπίσεις ευθυνών, τους διαξυφισμούς και τους λεοντερισμούς, γιατί τότε απλά θα επανατροφοδοτήσουμε μία κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και σέρνεται 15 περίπου χρόνια χωρίς καμιά ουσιαστική πρόοδο και κανένα θετικό αποτέλεσμα. Στην προσπάθειά μου να διευκολύνω την εξέλιξη της συζήτησης, επιτρέψτε μου να αναφερθώ συνοπτικότατα στα βασικά θέματα που πρέπει κατά τη γνώμη μου να εστιάσουμε τη συζήτησή μας. Πρώτον, υπάρχει πράγματι ο ομολογούμενος κίνδυνος να κλείσει το νοσοκομείο ή πρόκειται για ασύστατη φήμη? Εδώ η διοίκηση, οι αιρετοί άρχοντες και η πολιτεία θα πρέπει να καταθέσουν την πληροφόρησή τους και αν ο κίνδυνος είναι υπαρκτός να κινηθούμε όλοι για την αποτροπή του. Εάν πάλι είναι ασύστατη φήμη, να μην επιτρέψουμε τη διατήρησή της, γιατί κάνει κακό. Δεύτερο, ανέγερση του νοσοκομείου. Το αίτημα για ανέγερση του νοσοκομείου ταλανίζει την τοπική κοινωνία και τους φορείς πάνω από 15 χρόνια. Άλλοτε εγκαταλείπεται και άλλοτε επανέρχεται ανάλογα με την εκάστοτε επικαιρότητα και τις σκοπιμότητες. Πιθανόν σήμερα να είχε ανεγερθεί το νέο νοσοκομείο αν δεν υπήρχαν οι γνωστές τριβές και διαφωνίες μεταξύ των τοπικών παραγόντων, κυρίως σε ό,τι αφορούσε την τοποθεσία του νέου κτηρίου
και τις αντιδράσεις για τον τρόπο ανέγερσής τους, το γνωστό ΣΔΙΚ. Στο μεταξύ έχουν γίνει μελέτες και στατικές ενισχύσεις του υπάρχοντος κτηρίου, το οποίο πλέον πληρεί τις προδιαγραφές του τελευταίου αντισεισμικού κανονισμού που λίγα κτίρια στη χώρα μας διαθέτουν. Κατά τη γνώμη μου, εδώ θα πρέπει να δούμε αν το υπάρχον νοσοκομείο έχει ξεπεράσει τα όρια πληρότητας από πλευράς κλινών ή χώρων εργασίας, από πλευράς λειτουργικών χώρων. Εάν συμβαίνει ένα από τα δύο ή και τα δύο, τότε όλοι πρέπει επιγόντως και ανυποχώρητα να διεκδικήσουμε την ανέγερση νέου κτηρίου. Σε διαφορετική περίπτωση και με δεδομένη τη σημερινή συγκυρία, η αναθεώρηση των αρχικών στόχων, ως επίσης και ο ανακαθορισμός των προτεραιοτήτων, είναι επιβεβλημένος. Εδώ μπορεί να αναζητηθούν λύσεις, ώστε και το υπάρχον κτίριο να αξιοποιηθεί και το νέο σύγχρονο νοσοκομείο να ανεγερθεί. Επειδή δεν είναι βέβαιο πότε θα είναι έτοιμο το νέο νοσοκομείο, αν τελικά ανεγερθεί, αποτελεί άμεση ανάγκη η ανακαίνιση του υπάρχοντος, που δεν απαιτεί άλλωστε ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Στη συνέχεια, το υπάρχον κτίριο να χρησιμοποιηθεί από το δημόσιο ως διοικητήριο για να μειωθεί το κόστος ανέγερσης του νέου νοσοκομείου. Τρίτον, υπάρχει πράγματι υποβάθμιση και απαξίωση του νοσοκομείου μας. Εάν υπάρχει ή αν δρομολογείται η υποβάθμιση σημερινού νοσοκομείου, θα πρέπει να εντοπίσουμε τις πιθανές αιτίες και να τις αντιμετωπίσουμε. Και συγκεκριμένα, ευθύνεται η έλλειψη προσωπικού και η υποτεχνικής υποδομής? Ασφαλώς εδώ υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν όλοι να διεκδικήσουμε τον διορισμό του απαραίτητου προσωπικού και παράλληλα να φροντίσουμε ώστε η διαχείριση του υπάρχοντος προσωπικού και των υλικών να γίνεται με ορθολογικό τρόπο. Για παράδειγμα, οι διοριζόμενοι γιατροί ή νοσηλευτές βρίσκονται στις θέσεις τους ή αποσπώνται μετά το διορισμό τους στους τόπους συμφερόντων τους με ανοχή της διοίκησης και με παρεμβάσεις τοπικών ή κυβερνητικών παραγόντων, ή υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού ένοδο υπηρεσιακά για κάλυψη περιστασιακών ή πάγιων υπηρεσιακών αναγκών, παραδείγματος χάρη ενός εργαζόμενου στο κέντρο υγείας, μετακίνηση στο νοσοκομείο. Τέταρτον, ευθύνονται οι αδυναμίες των διορισμένων κομματικών διοικήσεων? Εάν ναι, εγώ πιστεύω πως ναι, να καταδικάσουμε αυτόν τον τρόπο ανάδειξης διοικήσεων, όταν και την απαραίτητη εμπειρία δεν διαθέτουν και δεν μπορούν να αντισταθούν στις παρεμβάσεις αυτών που τους διόρισαν. Αυτό ασφαλώς είναι ένα θέμα που επηρεάζει το σύστημα υγείας στο σύνολό του, αλλά και τη λειτουργία όλων των δέκων, λιμενικό ταμείο ή οποιονδήποτε άλλο οργανισμό. Πέμπτον, έχουμε σωστά προγράμματα εργασίας και εξαντλείται η αποστολή μας σε αυτά? Οι συμπολίτες μας πιστεύουν ότι τα προγράμματα εργασίας ορισμένων τουλάχιστον ειδικοτήτων είναι προκλητικά χαλαρά. Έκτον, ευθύνονται νοσηρές νοοτροπίες και λογικές ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού? Εξαντλούμε τα περιθώρια απόδοσής μας? Επιλαμβανόμαστε όλων των περιστατικών της ειδικότητάς μας? Δίνουμε περισσότερη σημασία στην απόδοσή μας ή προσέχουμε περισσότερο το βόλεμά μας? Εμείς οι γιατροί έχουμε μερίδιο ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση του νοσοκομείου. Είναι επιτακτική ανάγκη να αυτοβελτιωθούμε και να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Έχουμε γι' αυτό καθήκον πρώτα εμείς
και μετά η πολιτεία. Ας ενεργοποιήσουμε αυτές τις υπηρεσίες εάν αδρανούν ή υπολειτουργούν. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες, πήρα αυτή την πρωτοβουλία να προκαλέσω τη σημερινή συγκέντρωση και κατέθεσα ανυπόκριτα τις σκέψεις μου γύρω από τα προβλήματα του νοσοκομείου. Κίνητρό μου η αγωνία για το νοσοκομείο που μας δίνει την δυνατότητα να εργαζόμαστε και να καταξιωνόμαστε ως θεράποντες της ιατρικής επιστήμης. Η αγωνία για την τύχη και την πορεία αυτού του νοσοκομείου που είναι απαραίτητο για τους κατοίκους αυτής της πόλης και αυτού του νομού και όχι μόνο. Δεν σας κρύβω πως μερικές από τις επισημάνσεις μου εκπορεύονται πιθανώς και από την εμπειρία της άσκησης των καθηκόντων μου ως Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου και των προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμετώπισα στην προσπάθειά μου να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της θέσης αυτής. Πιστέψτε με ότι η θέση μου είναι πολύ στενάχωρη όταν γίνομαι αποδέκτης λογικών και δικαιολογημένων παραπώνων πολιτών στα οποία δεν μπορώ αποκλειστικά να απαντήσω. Από αυτό το νοσοκομείο πέρασαν συνάδελφοί μας που με τις επιστημονικές τους επιδόσεις και το ήθος τους έδωσαν ιδιαίτερη έγκληση σε αυτό. Έχουμε χρέος να κρατήσουμε ψηλά τη στάθμη του. Δεν θα ήθελε όμως, πιστεύω, κανένας από εμάς να συνεχιστεί η ίδια προβληματική λειτουργία που υπάρχει σήμερα και στο σύγχρονο κτίριο του νέου νοσοκομείου, όπως ήδη συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, Αττικών νοσοκομείων, Κέρκυρας, Αγρινίου κλπ. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα αγωνιστούμε ότι το νοσοκομείο μας να μην κλείσει και να αξιωθεί να λειτουργήσει σε νέο σύγχρονο κτίριο με νέο σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλημέρα σας. Σκοπός της σημερινής μας συνάντησης είναι να χαραχθεί μια στρατηγική και να γίνει ένας συντονισμός των προσπαθειών από όλους τους φορείς για την επίλυση των προβλημάτων υγείας του νομού και μάλιστα της δημόσιας υγείας. Πιστεύω ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να λυθούν αυτά τα προβλήματα είναι να κατανοηθεί η φύση των προβλημάτων και πάνω απ' όλα τα αίτια που προκαλούν αυτά τα προβλήματα. Αρχίζοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι αν πράγματι υπάρχει ειλικρινής πρόθεση επίλυσης αυτών των προβλημάτων, τότε αυτά πρέπει να προσεγγιστούν με θάρρος και με υπευθυνότητα. Δεν νοείται να προσπαθούμε να ωρεοποιούμε ορισμένες δυσμενείς καταστάσεις, ούτε να εθελοτυφλούμε κρύβοντας τα πράγματα κάτω από το χαλί. Τις απόψεις μου για τα προβλήματα του νοσοκομείου τις εξέφρασα προημερών στον Υφυπουργό Υγείας κατά την εδώ επίσκεψή του και κρίνω απαραίτητο να τις επαναλάβω και εδώ. Η αναγκαιότητα, η ανακοίνηση του θέματος της αναγκαιότητος ενός νέου νοσοκομείου σε μια περίοδο που κατά κοινή ομολογία αποτελεί προεκλογική περίοδο, δεν μου δημιουργεί αισιοδοξία. Είναι αναμφισβήτητη απέτηση και η αναγκαιότητα η δημιουργία νέου νοσοκομείου στην Πρέβεζα. Και την υλοποίησή της, όλη η κοινωνία θα την υποδεχθεί με ανακούφιση και ικανοποίηση. Ελπίζω όμως, όπως είπα και στον Υφυπουργό, να μην αποτελεί προεκλογικό ξυφιτζούρι. Και ειλικρινά εύχομαι οι αμφιβολίες μου να διαψευστούν. Δεν απευθύνομαι μόνο στους κυβερνώντες, αλλά και σε όσους φιλοδοξούν να κυβερνήσουν, να μην μας λησμονήσουν όταν έρθουν από τη βασιλεία τους. Έστω ότι αποφασίσετε να γίνει νέο νοσοκομείο στην Πρέβεζα. Αυτό θα απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι θα γίνει ως τότε? Δηλαδή, εκτός από το μεθαύριο, επιβάλλεται να δούμε το σήμερα και το αύριο. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι και στο παρελθόν είχαμε μια κακή εμπειρία με την ανέγερση του νοσοκομείου. Πάλι είχε ανακοινωθεί η ανέγερσή του, αλλά μετά ετέθη ένα θέμα
συγκριματοδότησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το περίφημο ΣΔΙΤ, και το νοσοκομείο ανεβλήθη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν σκόπιμο. Δεν υπήρχε η πραγματική και η ουσιαστική βούληση να γίνει νέο νοσοκομείο. Γι' αυτό και πετάξαν το ΣΔΙΤ, μία Αλεπού που έστρεψε τα σκυλιά να αφήσουν το λαγό και να κυνηγάνε την Αλεπού. Και έτσι δεν έγινε. Εξάλλου σήμερα δεν ξέρω κάποιο νοσοκομείο να λειτουργεί με ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, και το νοσοκομείο Λευκάδος που κτίζεται τώρα, πάλι κτίζεται όχι με συγκριματοδότηση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά κτίζεται με χρήματα κρατικά. Λοιπόν, αυτή η εμπειρία μου κατά το παρελθόν με κάνει επίσης καχύποπτο για την ανέγκη του νέου νοσοκομείου. Δηλαδή και τις υποσχέσεις εγώ δεν τις λαμβάνω υπόψη. Λοιπόν, επανέρχομαι. Τι γίνεται τώρα, στο σήμερα, με το ίδιο υπάρχον νοσοκομείο? Τρία προβλήματα βασικά έχω εντοπίσει που είναι αιτία υπολειτουργίας του νοσοκομείου. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι το νοσοκομείο είναι κυριολεκτικά απογυμνωμένο από εξοπλισμό. Αποτέλεσμα, οι γιατροί να μην μπορούν να αξιοποιήσουν πάνω από το 30% των δυνατοτήτων τους. Για παράδειγμα, εγώ που είμαι λαρυγολόγος, δεν μπορώ να καυτηριάσω μια μυϊκή αιμορραγή. Τα έχω πει κατ' επανάληψη αυτό. Δεν έχω ένα τυμπανογράφο, δεν μπορώ να μετρήσω την ακοή γιατί δεν έχω ακουογράφο. Λαρυγολόγος που αδυνατώ να μετρήσω την ακοή. Ο οφθαλμίατρος δεν έχει διαθρασίμετρο. Δεν έχει σχισμοειδή λιχνία. Η νευρολόγος δεν μπορεί να κάνει εγκεφαλογράφημα, γιατί δεν έχει εγκεφαλογράφο, ούτε ηλεκτρομοιογράφημα. Μιλάμε τώρα για στοιχειώδη μηχανήματα, τα οποία υπάρχουν από τη δεκαετία του 60. Δεν λέμε για σύγχρονα μηχανήματα και καινούργια. Ο πνευμονολόγος σπυρόμετρο χρησιμοποιεί το δικό του, που έφερε το σπίτι του. Κατά αναλογία, οι ίδιες ελλείψεις επεκτείνονται προς όλες τις ειδικότητες. Πριν λίγες μέρες, σε ημέρα αργίας, στο νοσοκομείο δεν υπήρχε φάρμακο για θρομβόληση. Φάρμακο πολύτιμο για να σώσει τη ζωή ενός εμφραγματία. Και η εφημερέγουσα, η γενική εφημερέγουσα, προς τιμή της η παθολόγος, έκανε υπερπροσπάθεια να βρει αμπούλα θρομβόλησης, η οποία τελικά ήρθε επιγόντως από το νοσοκομείο Λευκάδος. Λοιπόν, δεύτερο πρόβλημα. Σαφώς και επιβάλλεται η πρόσληψη γιατρών. Αλλά δίχως εξοπλισμό, οι γιατροί αυτοί θα καταντήσουν γραφείς γιατροί. Όπως το λέω, βιρτουόζοι της φραγίδας. Τα τελευταία χρόνια, γιατροί συνταξιοδοτούνται χωρίς να αντικαθίστανται. Ο θεσμός των επικουρικών γιατρών είναι λύση εμβαλωματική. Κοινώς ασφυρίνη και μάλιστα λιγμένη. Όσοι γιατροί απέμειναν, κυριολεκτικά τεντώνονται από τη διοίκηση για να καλύψουν τα κενά. Το αποτέλεσμα είναι να απειλείται ακόμη και η υγεία και η ζωή αυτών των γιατρών. Γι' αυτό και πρέπει να τους σεβόμαστε και να μην τους επιρρύπτουμε ευθύνες. Δεν έχουν κανένα μερίδιο ευθύνες. Το πρόσφατο παράδειγμα, το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο ορθοπαιδικός μετά από μεγάλη πίεση για επιπλέον εφημερίες. Και τρίτο πρόβλημα είναι η κτηριακή κατάσταση του νοσοκομείου, η οποία είναι απαράδεκτη. Ούτε για αποθήκη υγειονομικού υλικού δεν είναι κατάλληλο. Οι τουαλέτες των νοσηλευομένων θυμίζουν δημόσια ουρητήρια της δεκαετίας του 60. Η επίλυση των τριών αυτών βασικών προβλημάτων, δηλαδή εξοπλισμός, δεύτερον στελέχωση και τρίτον κτηριακή συντήρηση, είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει το γρηγορότερο δυνατόν. Αλλά όταν τα ανέφερα αυτά στον Υφυπουργό, ο Υφυπουργός μου είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και κυρίως για εξοπλισμό, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Επομένως, δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί συζητάμε. Χωρίς χρήματα, χωρίς κινητήριο δύναμη, χωρίς βενζίνη, δεν μπορεί να προχωρήσει το αυτοκίνητο. Με λόγια, δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, τα τρία αυτά προβλήματα είναι αιτία πλήθους ασθενών να κατευθύνονται σε νοσοκομεία και κυρίως στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων και της Άρτας. Αποτέλεσμα είναι και ταλαιπωρία των ασθενών, αλλά και σημαντική μείωση των εσόδων του νοσοκομείου. Ας μην βαυκαλιζόμαστε με την ψευδαίσθηση των αριθμών, γιατί η ουσία δεν είναι πόσοι ασθενείς διέρχονται την πόρτα του νοσοκομείου
πολλοί από αυτούς έρχονται και απλά για να γράψουν μια συνταγή. Επομένως, αντί να ασχολούμαστε με την ψευδέστηση των αριθμών, να ασχοληθούμε με την πραγματικότητα των αριθμών. Δηλαδή, πώς οι ασθενείς δίνουν τελική λύση του προβλήματός τους σε άλλα νοσοκομεία, από αυτούς που προσέρχονται για εξέταση. Εκεί δεν θέλουμε να το δούμε. Εθελοτυφλούμε και λέμε απλά 50.000 ασθενείς πέρασαν την πόρτα του νοσοκομείου το προηγούμενο έτος. Επίσης, πάλι θέλω να επανέλθω και να παρακαλέσω το Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, όταν απευθύνεται προς τους γιατρούς, να μην τους επιρρύπτει το κύριο βάρος των ευθυνών. Δεν λέω ότι είναι άμυντοι, αλλά χρειάζεται και λίγο σεβασμός, γιατί αυτοί οι άνθρωποι καταβάλουν υπερπροσπάθεια. Το γεγονός ότι το νοσοκομείο μας, παρά τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνει, εξακολουθεί έστω και να υπολειτουργεί, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις υπερπροσπάθειες και το φιλότιμο των γιατρών. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, η χάραξη της κοινής στρατηγικής θα πρέπει να γίνει με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, οι οποίες απορρέουν από τις καθημερινές μας πικρές εμπειρίες στο νοσοκομείο κατά την άσκηση του λειτουργήματός μας. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου, όμως, να ξεκαθαρίσω τα πράγματα από την αρχή και να σας πω ότι θα πολιτικολογήσω. Θα πολιτικολογήσω γιατί αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην υγεία είναι αποτελέσματα πολιτικών. Θα πολιτικολογήσω επίσης γιατί αυτό που κάνουμε σήμερα εμείς είναι πολιτική στη σημερινή σύσκεψη. Θα μου επιτρέψετε επίσης να αποτυπώσω πρώτα μερικά πράγματα από την υπάρχουσα γενική κατάσταση. Θα πάμε όμως και πιο πέρα. Θα πούμε την άποψή μας για τις αιτίες και βεβαίως θα δώσουμε και τη δικιά μας προοπτική και τις δικές μας προτάσεις για την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Είμαστε βέβαιοι, κύριε Υπουργέ, ότι αυτά θα μας πείτε είναι πολύ χρήσιμα. Απλά στον χρόνο λίγο έτσι να τα μαζέψετε. Θα προσπαθήσω να είναι στον χρόνο προς το επόμενο αναμεγητό. Λοιπόν, ένα ζήτημα λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και κατ' επέκταση αυτό επηρεάζει και τις δικές μας δομές υγείας και υπηρεσίες στο νομό, το νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας, το παιδί κτλ. Το πρώτο, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι, είναι η ραγδαία αριθμητική μείωση του προσωπικού του ΕΣΥ. Έτσι. Δεκάδες χιλιάδες τα κενά, πάνω από 20.000 οι απώλειες θέσεων τα τελευταία 5 χρόνια, και δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε επίσημα οι ομοσπονδίες των εργαζομένων και των γιατρών, και αν θέλετε και επίσημα νούμερα στο νοσοκομείο μας, 102 οι πραγματικές θέσεις εργασίας που χάθηκαν από το νοσοκομείο τα τελευταία 5 χρόνια, εκ των οποίων 86 θέσεις είναι μη ιατρικού προσωπικού και 16 θέσεις ειδικευμένων γιατρών. Νούμερο που αντιστοιχεί στο 1/3 της δύναμης του νοσοκομείου. Δεύτερον, μεγάλες περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση του ΕΣΥ και μεγάλες μειώσεις στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Το νοσοκομείο της Πρέβεζας καλείται να λειτουργήσει το 2014 με προϋπολογισμούς της τάξης το 60% των προϋπολογισμών του 2010. Είναι προφανές ότι αυτές οι περικοπές οδηγούν σε λειτουργικά προβλήματα στο νοσοκομείο το δικό μας, όπως και σε όλα τα νοσοκομεία, με ελλείψεις υλικών, φαρμάκων κλπ. Και είναι και αυτός ακριβώς ο λόγος που μια σειρά σήμερα ειδικότητες, όπως ανέφερε και ο προλαλής σας, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, δεν αξιοποιούνται πλήρως στο νοσοκομείο. Τρίτον, ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών. Ήταν, νομίζω, πριν 9 μήνες πριν από τη σημερινή, που ο κύριος Μπέζας στην επίσκεψή του είχε αφήσει σαφές να εννοηθεί ότι όλα θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες πλην των υπηρεσιών καθαρά ιατρικού και νοσηλευτικού έργου. Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Βορύδης, πριν λίγες μέρες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σε ένα συνέδριο
παραχώρησης στον ιδιωτικό τομέα των εργαστηριακών εξετάσεων στα δημόσια νοσοκομεία. Τρίτον, τι έχουμε. Συρρήκνωση δομών και υπηρεσιών των νοσοκομείων. Γνωρίζετε ότι τα προηγούμενα χρόνια ξετυλίχθηκε ένα πρόγραμμα καταργήσεων κλινών οργανικών, συγχωνεύσεων τμήματων και κλινικών, συγχωνεύσεων νοσηλευτικών ολόκληρων μονάδων νοσοκομείων. Τέταρτο, λειτουργία των όποιων δομών παραμένουν στο δημόσιο σαν ιδιωτικές επιχειρηματικές μονάδες και αποκορύφωμα αυτής της πολιτικής ήταν ο γνωστός νόμος περί της ανώνυμης εταιρείας συστήματος αμοιβών νοσοκομείων. Πέμπτο, πολύ μεγάλη συμπίεση του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία μιας στρατιάς εργαζομένων φτηνού εργατικού δυναμικού χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Έκτο, μετακύληση στους πολίτες όλης σχεδόν πλέον της δαπάνης για υπηρεσίες υγείας και ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Πρόκειται να αλλάξουν αυτή καταρχήν η κατάσταση, κυρίες και κύριοι? Όχι. Πριν λίγες μέρες και επανειλημμένα στη Βουλή, όσον αφορά τουλάχιστον τη στελέχωση, ο κύριος αναπληρωτής υπουργός είπε ότι αυτά που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να απαλύνουμε τα πράγματα, ότι πάμε από την αναλογία αποχωρήσεων προς προσλήψεις 10:1 προς 5:1, άρα η αιμορραγία η στελεχειακή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα συνεχιστεί. Και ο ίδιος ο κύριος υπουργός, ο κύριος Βορύτης, έκοψε με μια δήλωσή του και 160 εκατομμύρια από την νέα χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας του καινούργιου προϋπολογισμού. Είναι αυτά ατυχήματα? Είναι συμπτώσεις που συμβαίνουν? Έτυχε το ΕΣΥ να πέσει πάνω στον νόμο του Μέρφη? Κυρίες και κύριοι, όχι. Κατά την άποψή μας, δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Είναι ενταγμένα σε μια ενιαία στρατηγική που εφαρμόζεται από τις κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια σε συνεργασία και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με έναν και μοναδικό στόχο. Την συρρήκνωση συνολικά του λεγόμενου δημόσιου τομέα υγείας και, όπως ξέρετε, η φύση αλλά και η κοινωνία απεχθάνεται το κενό και το κενό αυτής της συρρήκνωσης που σχεδιασμένα δημιουργείται, ανοίγει το δρόμο για κερδοφόρες επιχειρήσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι τα κοινωνικά αγαθά, η υγεία, η παιδεία και άλλα, είναι φιλέτα σήμερα και ιδιαίτερα στην υπάρχουσα οικονομική συγκυρία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, όλη η πολιτική σήμερα που ασκείται βασίζεται στη μετατροπή αυτού που λέγαμε υγεία κοινωνικό αγαθό να μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Οι λύσεις που προσπαθούν να δοθούν σε αυτά τα ζητήματα και από τις κυβερνήσεις είναι λύσεις μπαλώματα και τις βλέπουμε καθημερινά ότι δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα ή ελάχιστο αποτέλεσμα. Στα νοσοκομεία μια ανακύκλωση μερικών θέσεων επικουρικών που έρχονται και παρέρχονται, εργαζόμενων μέσα από τα περίφημα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας πεντάμινα με μισθούς 400 και 600 ευρώ, μετακινήσεις εκ των έσω προσωπικού από τις μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα νοσοκομεία για να βοηθήσουν την κατάσταση, υποτίθεται, αδυνατώντας όμως τις ίδιες τις μονάδες του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, και μετακινήσεις εκ των έσω γιατρών από εδώ και από εκεί να μπαλώσουμε την κατάσταση. Δηλαδή η όλη λογική είναι η διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης σε μια προσπάθεια να μην καταρρεύσουν ολοκληρωτικά οι υπάρχουσες δομές και οι υπηρεσίες υγείας. Κατά την άποψή μας λοιπόν, επειδή έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση από την κυρίαρχη σήμερα στην κυβέρνηση στο ζήτημα της υγείας, επειδή εμείς θεωρούμε
την υγεία σαν κοινωνικό αγαθό που πρέπει να προσφέρεται σε όλους τους πολίτες, δωρεάν και με υψηλότερο επίπεδο υπηρεσίες, αν θέλουμε να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση, αν θέλουμε να ανασχέσουμε αυτή την κατάσταση, τότε πρέπει πρώτον να αποκαλύψουμε τις αιτίες της και δεύτερον να συγκρουστούμε με αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας και προκαλούν αυτά τα προβλήματα. Εμείς λοιπόν, τις όποιες δράσεις μας, σαν εργαζόμενοι και σαν σωματείο, τις εντάζουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και μέσα σε αυτή τη λογική. Γι' αυτό και πριν 2 χρόνια πήραμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε μια επιτροπή αγώνα ανοιχτή από φορείς, σωματεία, πολίτες. Είναι μια ανοιχτή επιτροπή, όποιος θέλει μπορεί να έρθει, με στόχο ακριβώς να ανοιχτούμε στην κοινωνία, να ενημερώσουμε την κοινωνία για τα ζητήματα, να αποκαλύψουμε τις αιτίες της και να προσπαθήσουμε να αφυπνίσουμε την κοινωνία να παλέψει για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Γιατί πρέπει να σας πω ότι για τη δικιά μας προσέγγιση και κατά τη δικιά μας προσέγγιση η λύση των προβλημάτων θα έρθει μόνο με την μαζική αφύπνιση και οργανωμένη δράση και αγώνα των πολιτών και βέβαια για τα ζητήματα υγείας στο νομό μας, των πολιτών του νομού μας. Και πιστεύουμε ότι η δράση μας αυτή δεν πήγε και δεν μπαίνει χαμένη, δεν θα πάει χαμένη. Εμείς λοιπόν αγωνιζόμαστε, για να θέσω και ένα πλαίσιο με το οποίο πορευόμαστε εμείς, γιατί έχει και μια σημασία αυτό, για ένα σύστημα υγείας που θα είναι αποκλειστικά δημόσιο, θα είναι δωρεάν, θα παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες σε όλες τις βαθμίδες του, θα έχει μια σχεδιασμένη πολιτική πρόληψης, θα καταργηθούν κάθε πληρωμή, συμμετοχή και χαράτσι στο σύστημα υγείας και κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ενός συστήματος υγείας που θα είναι πλήρως στελεχωμένο, με μόνιμο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης, ένα σύστημα υγείας που οι δομές και οι υπηρεσίες του θα είναι εξοπλισμένες με όλες τις σύγχρονες ιατροτεχνολογικές μονάδες και θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο από όλους τους κατοίκους. Μέσα από αυτό το πρίσμα εμείς αντιμετωπίζουμε και μέσα από αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της υγείας και βεβαίως την προοπτική του αγώνα για την επίλυσή τους. Θα ήθελα να σταθώ και σε ένα τελευταίο γεγονός, επειδή έτσι, αν το θέλετε, μονοπολεί και την επικαιρότητα και είναι και το θέμα του νέου νοσοκομείου της Πρέβεζας. Όπως ξέρετε, το ζήτημα το ανέφεραν και προηγούμενοι ομιλητές, έχει απασχολήσει την κοινωνία μας από παλιά, έχει απασχολήσει και το σωματείο μας και τόσο το σωματείο μας όσο και η Επιτροπή Αγώνα ήταν μέσα από τα ζητήματά της το θέμα της ανέγερσης ενός νέου νοσοκομείου. Βέβαια, το θέμα αποτελεί μια εξαγγελία προς το παρόν και μια δέσμευση, αν θέλετε, από τον ίδιο τον Υπουργό. Δεν έχουν όμως ακόμα πλήρως ξεκαθαριστεί η χρηματοδότησή του, αν και ο κύριος Υπουργός ανέφερε στη Βουλή ότι η κατεύθυνση είναι να δοθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί πριν από μερικά χρόνια υπήρξε μια αντιπαράθεση μέσα στην κοινωνία και εμείς ήμασταν από αυτούς που φωνάζανε ότι το νοσοκομείο θα πρέπει να είναι δημόσιο και να κατασκευαστεί με χρήματα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα βέβαια δεν υπάρχουν οι μελέτες και όλα αυτά, αλλά για μας είναι μια θετική, αν το θέλετε, εξέλιξη, με την έννοια ότι πρώτον, ναι, η πόλη έχει ανάγκη από μια νέα κτηριακή δομή, ναι, εμείς αυτή την εξαγγελία θα την αξιοποιήσουμε, αλλά δεν θα παρέξουμε μόνο για ντουβάρια. Γιατί ξέρετε, το πρόβλημα της υγείας δεν είναι τα ντουβάρια, είναι το προσωπικό, είναι οι εργαζόμενοι, είναι ο τρόπος και ο προσανατολισμός με τον οποίο λειτουργεί το νοσοκομείο. Γιατί και καινούργια ντουβάρια έχουμε στη χώρα μας και αρκετά τα τελευταία χρόνια, αλλά αν κοιτάξει κανείς πώς λειτουργούν, θα καταλάβει τι ακριβώς εννοώ. Εμείς λοιπόν δεν διεκδικούμε μόνο ντουβάρια. Διεκδικούμε ένα νέο δημόσιο νοσοκομείο που θα είναι ενταγμένο σε ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας,
που θα είναι πλήρως στελεχωμένο με όλο το προσωπικό μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης, ένα νοσοκομείο που θα είναι χώρος κοινωνικής αλληλεγγύης, προσβάσιμο από όλους και δεν θα λειτουργεί σαν επιχειρηματική μονάδα, χαρατσώνοντας τους πολίτες και με βάση τη λογική του κέρδους. Μέσα από ένα τέτοιο σύστημα, μέσα από μια τέτοια λογική, βλέπουμε το ζήτημα της εξαγγελίας αυτής και πρέπει να σας πω για άλλη μια φορά ότι εμείς θα παλέψουμε για να υλοποιηθεί αυτή η εξαγγελία, όποτε υλοποιηθεί. Αλλά θα είναι μέσα στα ζητήματα με τα οποία το σωματείο μας θα ασχοληθεί. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο με το ζήτημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο νομό μας, επειδή δεν βιάστηκε και πιο πριν, αλλά και το απασχολεί, νομίζω, και ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της περιοχής μας. Εντάξει, βεβαίως, κάνε μια αναφορά, αλλά έχουμε και πρόσωπο τον εργαζόμενο. Ναι. Απλά την πολύ σύντομη θα είναι. Θέλω να σας πω ότι το σύστημα συνολικά υγείας στη χώρα μας δεν είναι αυτόνομο. Αποτελείται από διάφορους κρίκους που συνολικά συναποτελούν όλη αυτή την αλυσίδα που ονομάζουν Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και μέσα στους κρίκους αυτούς είναι και τα νοσοκομεία, το δευτεροβάθμιο σύστημα υγείας, αλλά είναι βεβαίως και το ζήτημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είναι τα κέντρα υγείας, είναι οι μονάδες τώρα οι λεγόμενες του παιδί που υπάρχουν στις πόλεις κτλ. Είναι το ζήτημα της πρόληψης, είναι πολλά. Αν ένας κρίκος από αυτούς δεν λειτουργεί σωστά, η αλυσίδα δεν πρόκειται να λειτουργήσει σωστά. Άρα πιστεύω ότι ο προσανατολισμός της πάλης και του αγώνα των πολιτών της περιοχής μας δεν πρέπει να είναι μόνο για τα ζητήματα του νοσοκομείου, πρέπει να είναι συνολικά για τα ζητήματα της υγείας και συνολικά για τα ζητήματα και των μονάδων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα οποία σήμερα υπολειτουργούν, είναι υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα. Από την άποψη αυτή, εμείς πιστεύουμε ότι πέρα από τα ζητήματα του νοσοκομείου, πρέπει και ο λαός του νομού μας να αγωνιστεί, να στελεχωθούν τα υπάρχοντα κέντρα υγείας επαρκώς, να λειτουργήσουν σωστά, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, να εξοπλιστούν σύμφωνα με τις ανάγκες, τις διευρυνόμενες ανάγκες των πολιτών της περιοχής Ευθύνηστος και βεβαίως να παλέψει η κοινωνία να λειτουργήσει αυτή η μονάδα του παιδί Πρέβεζας, η απαξιωμένη πλέον σήμερα μονάδα του παιδί Πρέβεζας, τα είχαμε πει αυτά, σαν ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου 24 ώρες. Κύριε Βουγγέλη, υπάρχει πρόσωπο του παιδί στην Πρέβεζα, σας παρακαλώ, έτσι μην επιτρέψτε το όμως να πω την άποψή μου, έτσι. Απλά λοιπόν, να όχι, δεν τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Μην αγχώνεστε, τελειώνω. Λοιπόν, να λειτουργήσει αυτή η μονάδα σαν ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου που κατά την άποψή μας θα βοηθήσει, θα αποσυμφορήσει το νοσοκομείο από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υπηρεσίες, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που σήμερα προσφέρει και θα μπορέσει το νοσοκομείο να προσανατολιστεί σε μια κατεύθυνση όπου κυρίως έχει ταχθεί, δηλαδή στην κατεύθυνση της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Από την άποψη αυτή, εμείς θα συνεχίσουμε, θα απευθυνθούμε στην κοινωνία και μέσα από την Επιτροπή Αγώνα το επόμενο διάστημα θα καλέσουμε τους πολίτες να αγωνιστούν με βάση όμως αυτό που σας είπα, αυτό το πλαίσιο, τόσο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στο νομό μας, του νοσοκομείου, των κέντρων υγείας και της νομαρχιακής μονάδας του παιδί.